Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, θα ήθελα με τη σειρά μου να χαιρετήσω τη σημερινή μας συζήτηση που έχει ως θέμα ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που μας έχει απασχολήσει όλους και όλες, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Καθένας και καθεμιά μπορεί να παρατηρήσει την επίθεση όλων των κυβερνήσεων που βιώνουν οι λαοί της Ευρώπης, μαζί και ο δικός μας, που μαζί με την ΕΕ, που μόνο σπίτι των λαών έχει αποδειχτεί πως δεν είναι, αφού μέσα από τους μηχανισμούς και τα επιτελεία της ψηφίζονται οι πιο αντιδραστικές και συντηρητικές μεταρρυθμίσεις που κυρώνονται ως νόμοι στα κράτη-μέλη της και αφορούν όλο το φάσμα της καθημερινότητας και της ζωής των λαών, τόσο στην παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, μα καλά, εφόσον έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ η τεχνολογία και η επιστήμη, πώς είναι δυνατόν να μην μπορεί να βρεθεί λύση στις μεγάλες κοινωνικές ανισότητες του 21ου αιώνα? Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, να μην μπορούμε να έχουμε υψηλή ποιότητα υγεία, να μην μπορούμε να βρούμε δουλειά με δικαιώματα, να μην μπορεί να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα και την ίδια στιγμή μάλιστα να πετιούνται οικογένειες, ιδιαίτερα οικογένειες αμαία, έξω από τα σπίτια τους? Όλα τα παραπάνω ζητήματα, όπως και πάρα πολλά άλλα που δεν αναφέρθηκαν αλλά έχουν αξία, μπορεί να φαντάζουν ασύνδετα μεταξύ τους, όμως δεν είναι. Αυτό αποδεικνύεται από τον αγώνα που δίνουμε καθημερινά για να καλυτερέψει η ζωή μας. Κανείς μάλιστα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι στο τέλος του 2024 μιλάμε ακόμα για ακατάλληλα και επικίνδυνα ειδικά σχολεία, αντιμετωπίζουμε την υγεία ως ένα πανάκριβο εμπόρευμα για λίγους, αφού η θέσπιση των ιδιωτικών απογευματινών χειρουργείων έρχεται να τσακίσει ακόμα περισσότερο τη δημόσια υγεία, προσθέτοντας ακόμα ένα δυσβάστακτο βάρος στις οικογένειες αμαία. Μιλάμε για αύξηση στην τιμή των φαρμάκων και των αναλώσιμων και κυρίως για εξώσεις με τεράστιες αστυνομικές επιχειρήσεις σε βάρος οικογενειών, που λόγω της απότομης φτωχοποίησής τους εξαιτίας των καπιταλιστικών οικονομικών κρίσεων τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες, τις οποίες μάλιστα όταν ανέλαβαν δεν φαντάζονταν καν ότι θα συνέβαιναν όλα αυτά ή ότι το παιδί τους θα παρουσίαζε στο μέλλον κάποια αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Η συνδετική γραμμή λοιπόν όλων των παραπάνω είναι η κοινωνία του σήμερα, η κοινωνία της ελεύθερης αγοράς, η καπιταλιστική. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν, πόσο διαφορετική θα ήταν η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και των οικογενειών μας, αλλά και η δική μας, αν ζούσαμε σε μια κοινωνία που ο πλούτος που θα παράγαμε καθημερινά με την εργασία και με την τεχνογνωσία μας θα επέστρεφε σε εμάς? Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε άλλο να επιδεινώνεται η ζωή όλων των αναπήρων και των χρονίων πασχόντων, να πέφτει αντί να αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής μας, να απολυόμαστε από τις δουλειές μας λόγω της αναπηρίας ή της πάθησής μας, να αντιμετωπιζόμαστε ως κοινοί ποινικοί εγκληματίες όταν αγωνιζόμαστε έξω από τα σπίτια μας για να μην μας τα πάρουν, την ίδια στιγμή που κατά τα άλλα ζούμε στην εποχή του δικαιωματισμού και της συμπερίληψης, όπως διαρκώς περήφανα μας διακηρύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις που πιστά ακολουθούν την πολιτική της? Από την πείρα που μπορώ να καταθέσω τόσο ως μέλος του ριζοσπαστικού αναπηρικού κινήματος, όσο και ως νέος επιστήμονας που τον τελευταίο 1,5 χρόνο παρέχοντας νομικές συμβουλές σε οικογένειες αμαία ενάντια στον πληστηριασμό του σπιτιού τους, μπορούν να εξαρτούν σημαντικά συμπεράσματα από τον αγώνα που δίνουν οι οικογένειες αλλά και το αναπηρικό κίνημα χέρι-χέρι με τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς των γειτονιών, στις οποίες τα σπίτια πληστηριάζονται. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων έχουμε να κάνουμε με οικογένειες που έχουν μέλη με βαριά αναπηρία, που δεν μπορούν καταφανώς πλέον να ανταποκριθούν οικονομικά στις δανειακές τους υποχρεώσεις λόγω των αυξημένων αναγκών τους. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα ότι σε αρκετές περιπτώσεις, τουλάχιστον ένα από τα μέλη της οικογένειας αναγκάζεται να παραμένει σπίτι και να μην εργάζεται ή να φροντίζει το ανάπηρο παιδί, με ό,τι συνέπεια μπορεί να έχει αυτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό, την εποχή μάλιστα που η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, τα κοράκια των τραπεζών και τα funds απειλούν καθημερινά όλους τους ευάλωτους οφειλάτες με εξώσεις, αρνούνται να μπουν σε διακανονισμό των οφειλών, πολλές φορές μάλιστα θέτοντας εκβιαστικές προθεσμίες αποπληρωμής με υπέρογκα ποσά, έτσι ώστε να μην μπορούν να ανταποκριθούν οι οφειλέτες και άρα να κινήσουν τις εκτελεστικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα κατασχέσεις, πληστηριασμούς και σε τελευταίο στάδιο τις εξώσεις. Παρότι σε θεωρητικό επίπεδο ο νόμος αναγνωρίζει δικαιώματα στους οφειλέτες ώστε να ελαφρύνονται, όλα αυτά αποτελούν όνειρο θετινής νυχτός, αφού η πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει γίνει απλησίαστη για μια οικογένεια που πολλές φορές δεν έχει ούτε τα βασικά και σύν της άλλης λόγω των τεράστιων βαρών και της πίεσης που καλούνται να διαχειριστούν στην εξαντλητική καθημερινότητά τους, τους κυριεύει η απογοήτευση, η παρέτηση.
Έτσι, ακόμα και για μια οικογένεια που μπορεί μετά από σκληρή μάχη να καταφέρει να ισορροπήσει την πίεση αυτή, μετά μπαίνει και ζήτημα ταξικών φραγμών στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις οικογενειών που ούτε οι ίδιες δεν πίστευαν ότι θα καταφέρουν να σώσουν το σπίτι τους, να αναστείλουν τον πληστηριασμό του, να μπορούν μετά από χρόνια να ανασάνουν και να στέκονται στα πόδια τους με αξιοπρέπεια, ενώ λόγω της φτώχειας και της απογοήτευσής τους δεν είχαν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε νομική ενέργεια ώστε να ανακοπεί η διαδικασία της εκτέλεσης ή έστω να ανασταλεί. Πολλές ήταν οι φορές που είδαμε τις κυβερνήσεις μαζί με τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις τελευταίες δεκαετίες να ψηφίζουν νόμους τόσο στη Βουλή όσο και στο Ευρωκοινοβούλιο, που δήθεν έφεραν σύγχρονες τομές στη δικαιοσύνη. Από τις αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τότε, τη θέσπιση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, την ψήφιση του νόμου που χαρακτηρίζει ως ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα της κινητοποίησης ενάντια στους πληστηριασμούς, μέχρι τις ελλείψεις σε κλίνες μέθεν μέσω καραντίνας, την αύξηση της συμμετοχής στα φάρμακα και τα αναλώσιμα, την αύξηση σε πάνω από 800 σκευάσματα, τα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά και πολλά άλλα έχουν βαριά πλατιά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσους και όσες από εμάς αναρωτιούνται πού είναι το κράτος σε όλα αυτά, το αστικό κράτος είναι εκεί που ο ίδιος του ο πυρήνας του επιτάσσει να είναι. Είναι παρόν όταν πετιούνται οικογένειες αμαία και όχι μόνο έξω από τα σπίτια τους με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και τραμπούκους δικαστικούς επιμελητές. Είναι παρόν σε κρατικά εγκλήματα όπως αυτό των Ντεμπών. Είναι παρόν στο να γίνονται ταχύτατα οι διαδικασίες για μεγάλες επενδύσεις όπως το ελληνικό. Αλλά είναι απόν όταν καιγόμαστε τα καλοκαίρια, όταν πνιγόμαστε τους χειμώνες, όταν πέφτουν τα βάνια στα ακατάλληλα και επικίνδυνα ειδικά σχολεία, όταν κλείνουν ολόκληρες κλινικές στα νοσοκομεία. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων από τη μέρα της ίδρυσής της, όπως και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αμαία Αττικής και Νήσων, απλώνουν καθημερινά χέρια αλληλεγγύης σε όλες τις οικογένειες και τα παιδιά με αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Μαζί με τις υπόλοιπες ταξικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, αποτέλεσε και αποτελεί το αποκούμπι εκατοντάδων οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στη λέλαπα που εκτελήσεται σε βάρος των αμαία, των χρονίων πασχόντων και των οικογενειών τους, στο να αποτραπεί η υποβάθμιση και το κλείσιμο κλινικών και δημόσιων νοσοκομείων, στις ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό στα νοσοκομεία και, ειδικά, και στα ειδικά σχολεία, ενάντια στις άδικες αποφάσεις των σφαγείων των ΚΕΠΑ, ενάντια στη συμβασμένη ηγεσία της ΕΣΑΜΕΑ, ενάντια στο ξεπούλημα των αναγκών των ΑΜΕΑ και των χρονίων πασχόντων, γενικώς ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες τις οικογένειες που το τελευταίο διάστημα δώσαμε μαζί τη μάχη για να σωθούν τα σπίτια τους, την οικογένεια της Διονυσίας στην Ελευσίνα, της Αγάπης στον Κορονό, του Σπύρου στα Θυμαράκια, τη κυρία Κολογού του Ζωγράφου, τη Ειρήνη και του Γιάννη Στάνο Πετράλα, καθώ και όλων των συναδέλφων δικηγόρων που από την πρώτη στιγμή ειδοποίησαν τι δυνάμει του ταξικού εργατικού και αναπηρικού κινήματο, δηλαδή του ΠΑΜ και τη ΕΑΝ. Απλώνουμε χέρια αλληλεγγύη σε όσε οικογένειε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και δεν μα γνωρίζουν ακόμα και τι καλούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μα, καθώ και σε κάθε συνάδελφο ή συναδέλφησα δικηγόρο που ανεξάρτητα συμφωνούν ή όχι με όλε τι πολιτικέ μα θέσει. Βλέπουν το αδιέξοδο και την αδικία, αντιλαμβάνονται ότι μόνοι τους δεν μπορούν να καταφέρουν πολλά. Γιατί χωρίς τη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, την πίεση που ασκεί καθημερινά το ταξικό, εργατικό, λαϊκό κίνημα στην κυβέρνηση, δεν θα είχαμε καταφέρει τα περισσότερα από όσο τώρα έχουμε καταφέρει. Γιατί μονάχα με τη δικαστική οδό δεν μπορούμε να αποσπάσουμε σημαντικές κατακτήσεις, εφόσον καλούμαστε να εφαρμόσουμε τους νόμους και τις ρυθμίσεις που οι ίδιες κυβερνήσεις έχουν ψηφίσει, ώστε να είναι. Κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των τραπεζιτών και του μεγάλου κεφαλαίου και όχι των φτωχών λαϊκών ανθρώπων, των οφειλετών. Είμαστε πολλοί και θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι στον αγώνα ενάντια στα αντιλαϊκά σχέδια και την πολιτική τους. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.